Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άργους Θελέσσιλα ξεκίνησε τμήμα παιδικής νεανικής χοροδίας για παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών. Η οντισιόν και το πρώτο μάθημα έγιναν σήμερα. Αυτό που θέλουμε και σκοπός που είναι σε εμάς τουλάχιστον, θα μπορούσα να πω και όνειρο δικό μου, είναι να μπορούμε να φτιάξουμε και να οθήσουμε τα παιδιά στο σωστό χοροδιακό τραγούδι, αν όχι στο τραγούδι γενικότερα. Γιατί δεν μπορεί όλοι να τραγουδούν και δεν μπορεί όλοι να γίνουν χοροδοί. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και σκεφτήκαμε, αφού βρήκαμε την κατάλληλη δασκάλα καθηγήτρια, τη Σταματοπούλου, την Τασούλα, να κάνουμε εδώ πέρα ένα τμήμα παιδικού και νεανικού χοροδιακού τμήματος, που κατά αυτόν τον τρόπο θα φέρουμε παιδιά κοντά να μιμηθούν, όπως προείπα, το σωστό τραγούδι. Ξεκινήσαμε λοιπόν εδώ στο Σύλλογο και βλέπουμε ότι η συμμετοχή θα είναι αρκετή. Είναι ένας τρόπος, θα το πω έτσι, και διαπαιδαγώγηση κατά κάποιο τρόπο στις μικρές ηλικίες που τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Ό,τι τους μαθαίνεις το πιάνουν αμέσως. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 12.30. Αφήνουν τα παιδιά τους εδώ, πάνε οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, πίνουν το καφεδάκι τους και γυρίζουν και τα παίρνουν. Αφού βέβαια έχουν μάθει να τραγουδούν, να έχουν μάθει να συμπεριφέρονται γύρω από το τραγούδι. Αυτό που συζητήσαμε με την καθηγήτρια μουσικής, την Τασούλα, είναι ότι δεν θα γίνει να μάθουμε μόνο στα παιδιά χοροδιακό τραγούδι, άντε και τελειώσαμε. Είναι να γίνει και η εκπαίδευση, μια σωστή εκπαίδευση στα παιδιά, πώς θα παίρνουν αναπνοές, χοροδιακή αγωγή, μουσική αγωγή, εισπνοές, αναπνοές, τι είναι η μουσική. Και παράλληλα να μάθουν να τραγουδούν κι όλοι μαζί. Τι ηλικίες μπορούν να έρθουν, κύριε Κοντή? Η ηλικία είναι από 6 χρόνων μέχρι και 15. Δεν αποκλείουμε και τα παιδιά τα μεγαλύτερα, κάνοντας μεγαλύτερο τμήμα. Εμείς θα στεκόμαστε σε αυτό που προείπα, ότι δεν θα κάνουν τα παιδιά όλα να είναι χοροδοί. Και εξηγούμε. Μαθαίνοντας τι θα πει σωστό τραγούδι, αύριο το πρωί τα παιδιά θα πάνε στα σχολεία τους, θα πάνε στα πανεπιστήμια, θα μπουν προς τα έξω, όμως θα ξέρουν ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχουν και τα τραγούδια αυτά τα... Να την πω τη λέξη σκυλάδικα, εντάξει, να την πω. Όμως θα ξέρουν ότι υπάρχει και ένα καλό τραγούδι. Μεθαύριο όταν μεγαλώσουν, όταν ενδεχομένως να ενταχθούν σε κάποιες χοροδίες ή πάνω απ' όλα να ξέρουν στο σπίτι τους ότι υπάρχει και κάποιο τραγούδι, σωστό τραγούδι. Αυτό επιδιώκουμε. Και παράλληλα δημιουργούμε το τμήμα παιδικής και νεανικής χοροδίας, που αυτά τα παιδιά θέλουν να τα εντάξουμε. Παράδειγμα, στις 26 του μηνός κάνουμε ένα φεστιβάλ, όπως ξέρετε, με 5 χοροδίες από όλη την Ελλάδα, καλεσμένος ο Γιάννης ο Σπανός, που θα κάνουμε συνέντευξη, θα ξαναπούμε, και θα τιμήσουμε και τον Άγγελο, τον Παπανδριανό, το συντοπίτη μας τραγουδοποιό. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε τα παιδάκια, αφού έχουν μάθει δύο τραγούδια, να τραγουδήσουν και αυτά μαζί. Να τα βάλουμε, να ανεβούν πάνω στην εξέδρα, να τραγουδήσουν και να έχουμε λοιπόν και μια προβολή στα παιδιά αυτά και να λένε ότι ξέρετε κάτι, κάτι παίζουμε κι εμείς, κάτι γνωρίζουμε κι εμείς. Και αν αφοσιωθούν, να παρακολουθούν το Mickey Mouse, και καλά κάνουν το Mickey Mouse, να παρακολουθούν, ξέρω εγώ, να έχουν ανοίξει τους υπολογιστές και να έχουν καρφωθεί εκεί μέσα, δεν είναι ότι καλύτερο, παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να το προωθήσουμε και κάπου αλλού. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ, να ευχαριστήσω την καθηγήτρια μουσικής, που την έχουμε και πιανίστα εδώ στο Σύλλογο, την Τασούλα Σταματοπούλου, να ευχαριστήσουμε τα ΜΜΕ και πάνω απ' όλα να πούμε στον κόσμο, ελάτε κοντά, κάτι κάνουμε εδώ στο Σύλλογο.
Είναι το παρθενικό μάθημα σήμερα. Σήμερα περιμένουμε τα παιδάκια για να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθουν όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να μοιηθούν στο χοροδιακό τραγούδι, να κάνουμε μια σωστή δουλειά. Να μάθουμε μουσικές έννοιες, να μάθουμε τι σημαίνει ρυθμός, να μάθουμε τι σημαίνει μελωδία, να γνωρίσουμε τα μουσικά παιχνίδια και τις έννοιες αυτές μέσα από τα μουσικά παιχνίδια, να μάθουμε να τραγουδάμε από όλη την Ελλάδα τραγούδια, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, τα διαμερίσματα και όχι μόνο, και από τον ευρύτερο χώρο. Είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας. Περιμένουμε τα παιδιά. Ξέρουμε ότι πολλά παιδιά το περιμένουν και αυτά. Έρχονται παιδάκια, όπως βλέπετε, σιγά-σιγά και μαθαίνουμε από τους γονείς ότι δεν έχουν κοιμηθεί όλο το βράδυ από την αγωνία τους για να έρθουν στο πρώτο μάθημα. Έτσι. Υπάρχει και μια μικρή οντισιόν για να χωρίσουμε τα παιδιά σε φωνές και έχουν την αγωνία πού θα πάμε, αν θα πάμε, αν είμαστε σωστοί, αν δεν είμαστε. Οπότε έχουν και αυτά την αγωνία. Έχουμε και εμείς την αγωνία και τη λαχτάρα.